επιστροφή στην ανάπτυξη της ανεργίας και μικρότερη ύφεση προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χειμερινές προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. A moderate rebound is expected to start this year in Greece. Let me point out that Greece has for the first time since 1948 reached current account surplus and it seems that Greece have achieved primary fiscal surplus also last year 2013. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ύφεση το 2013 διαμορφώθηκε στο 3,7% εναντί πρόβλεψης για 4%. Το 2014 η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη με ρυθμό 0,6% ενώ το 2015 η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 2,9%. Η ανεργία το 2013 θα κλείσει στο 26,4% για να μειωθεί στο 25,7% το 2014 και στο 24,6% το 2015. Όσον αφορά στο δημόσιο χρέος, οι Ευρωπαίοι αναλυτές εκτιμούν ότι το 2013 θα φτάσει το 177,3% του ΑΕΠ. Το 2014 θα υποχωρήσει στο 177% και το 2015 στο 171,1%. Οι χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν την ορθότητα των εκτιμήσεων της κυβέρνησης για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2013. Η Ελλάδα επιτυχάνει νωρίτερα σημαντικό, υψηλότερο από τις προβλέψεις πρωτογενές πλεόνασμα. Η Γερμανία εξετάζει την εκβάθρον αναδιάρθρωση της ελληνικής βοήθειας, παίρνοντας αποστάσεις από τη σκληρή πολιτική που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφέρει η εφημερίδα Die Welt, επικαλούμενη πηγές της γερμανικής κυβέρνησης. Η γερμανική κυβέρνηση σκέφτεται την εκβάθρον αναδιάρθρωση της ελληνικής βοήθειας σε περίπτωση που η χώρα χρειαστεί ένα τρίτο πακέτο διάσωσης. Θέλουμε να ξεφύγουμε από την προσέγγιση που προήλθε κυρίως από τις εμπειρίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με ποια μέτρα θα γίνεται η επίτευξη των στόχων,